Επίσημη παραδοχή ήταν στην Συρία από το δεξί χέρι του Πούτιν. Τραγικές οι συνέπειες παγκοσμίως. Ο Αλεξάντερ Ντούγκιν λοιπόν, που εικάζεται ότι είναι ο εγκέφαλος του Πούτιν, υποστηρίζει ότι η Συρία ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος σε ένα ευρύτερο σχέδιο υπονόμευσης της Ρωσίας και ότι η πτώση του Άσαντ ήταν η παγίδα του Μπάιντεν που περιμένει τον Τραμπ. Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Συρία, επισημαίνει ότι είναι πολύ τραγική. Αυτό ήταν αρχικά το σχέδιο Β των παγκοσμιοποιητών στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Οι παγκοσμιοποιητές ήθελαν προηγουμένως να ελέγξουν την κατάσταση και να παρατείνουν την διαδικασία κλιμάκωσης της σύγκρουσης, αναζωπυρώνοντας εντάσεις στην Γεωργία, στην Μολδαβία, στην Αρμενία, στην Ρουμανία, στην Συρία και την Μέση Ανατολή, παντού όπου η Ρωσία έχει στρατηγικό μερίδιο, αποδυναμώνοντας την θέση της σε αυτές τις χώρες. Αλλά η νίκη του Τραμπ, η προοπτική μιας νέας κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον, επιτάχυνε όλα τα σχέδια για την υπονόμευση της Ρωσίας. Προκειμένου να οδηγήσουν τον Τραμπ στην αποτυχία και να τον παγιδεύσουν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει τώρα επιταχύνει τις προσπάθειές της για να μειώσει την περιφερειακή σημασία της Ρωσίας. Εάν η Ρωσία φαίνεται πολύ αδύναμη και πολύ ασταθής για να διασφαλίσει τα δικά της περιφερειακά συμφέροντα και εκείνα των συμμάχων της, αυτό θα μπορούσε να στείλει λάθος μήνυμα στον Τραμπ, οδηγώντας τον σε λάθος δρόμο να αντιμετωπίσει την Ρωσία ως δευτερεύουσα και περιφερειακή δύναμη. «Πιστεύω ότι αυτό είναι το σχέδιο πίσω από ολόκληρη την κατάσταση στην Συρία», είπε ο Ρώσος ειδικός. Αυτήν την φορά, οι παγκοσμιοποιητές και το Ισραήλ έχουν ρίξει όλα τα χαρτιά τους, όλη τους την μόχλευση, όλες τις δυνατότητές τους εκεί στην Συρία για να χτυπήσουν ταυτόχρονα τον Άσαντ. Ίσως ο διεφθαρμένος Συριακός στρατός να είχε κάνει κάποιες μυστικές συμφωνίες με την Δύση. Μπορεί να είναι και κάποια μέλη της οικογένειας Άσαντ. Ο στόχος ήταν να βγει η Ρωσία από την Συρία, να ανατραπεί ο Άσαντ, να εκδιωχθούν οι Ιρανοί και να υποστηριχθεί το Ισραήλ, έτσι ώστε συνδυαστικά με μια αποδυναμωμένη Συρία να αλλάξει η εικόνα της Ρωσίας στα μάτια του Τραμπ. Τώρα οι παγκοσμιοποιητές στην λήξη της θητείας του Biden προσπαθούν να προκαλέσουν όσες ζημιές μπορούσαν για να πονέσουν οικονομικά την Ρωσία για να αποτρέψουν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αυτά είπε ο σύμβουλος του Πούτιν, αυτό ήταν και το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.